με δουλειά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μηχανή του χρόνου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μία μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, στον Νίκο Ξυλούρη, τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Η ζωή του Λιράρη που άφησε εποχή έχει πολλούς σταθμούς. Είναι σύντομη, αλλά περιπετειώδης. Και μαθαίνουμε λοιπόν για αυτόν ότι ήταν το κοπέλι με τη λύρα που κατέβηκε από τον Ψιλορίτη. Και που ο δάσκαλός του του έλεγε συχνά: «Εσένα ναι, μωρέ Ξυλούρη, δεν σε κλαίω. Ξέρεις και τραγουδείς». Το ταξίδι μας αυτό ξεκινά από την Κρήτη και τη γενέτειρά του, τα Ανόγια, το τελευταίο χωριό του Ψιλορίτη. Πήγα στη πόλη η οχτρή, τις πόρτες σπάσαν οι οχτρή και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Εγώ ξέρω ότι είμαι κριτικός τραγουδιστής. Αδέρφια πήραν οι οχτροί και εμείς κοιτούσαμε τις κοπελιές την άλλη μέρα. Οπότε δεν ξέρω να μιλάω πρωτευουσιάλικα, τα κριτικά τα έχω μέσα μου. Δεν μπορώ να αλλάξω. Φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί. Λέει μια μαντινάδα, ήθελα εγώ να μην ξεχνώ και να μην θυμούμε αυτά που ζήσαμε μαζί, γιατί στενοχωρούμε. Είναι όμορφο. Είναι σαν να ζήσα τη ζωή μου διπλά. Αλλά σκέφτομαι κάποια φορά μήπως είναι καλύτερα να μην ήταν έτσι. Δεν θα πονούσε λιγότερο. Ανάθεμα που αγάπησα το χώμα σου πατρίδα και δίπλο τρεις ανάθεμα που δε σε ματαΐδα. Κοτόμερος κι αν μπορώ στο κύμα να ρωτούσα γιατί κρίνω ο χαρότας και το περιγελούσα. Ο Νίκος Ξυλούρης γεννιέται το 1936 στα Ανόγια της Κρήτης. Είμαστε 6 παιδιά, 3 αγόρια και 3 κορίτσα. Τα κορίτσια είναι πιο μεγάλα και μετά αρχίσαν τα αγόρια. Ο Νίκος είναι ο πιο μεγάλος από τα αγόρια. Ο πατέρας του, ο Γιώργης Ξυλούρης, έχει το καφενείο του χωριού και μία στάνη. Τα κριτικά τα χώματα. Τον πατέρα μου Ψαρογιώργη, εμένα Ψαρονίκο. Το Γιάννη Ψαρογιάννη, το Ραντόνι Ψαραντόνι. Όπου και να τα σκάψει. Το παρατσούκλι της οικογένειας έχει τις ρίζες του στην τουρκοκρατία. Αυτό βγήκε, ο παππούς μου ήταν πολύ σβέλτος. Δηλαδή σβέλτος θα πει πετούσε, πολύ γρήγορος. Και στις μάχες έτρωγε τις Τούρκους σαν τα ψάρια. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τουρκών. Και από εκεί τώρα βγήκε το ψαράκι και το κουβαλάμε κι εμείς. Ο παππούς του Ξυλούρη ήταν ξακουστός, λιράρης. Ζήσαμε σε ένα γνήσιο μουσικό περιβάλλον. Οι παππούδες μου ήταν οι καλύτεροι λιράριδες εκείνη την εποχή. Μετά την απελευθέρωση, η οικογένεια Ξυλούρη επιστρέφει στα Ανόγια και ο δάσκαλος του χωριού, Μενέλαος Δραμουντάνης, αναγνωρίζει το ταλέντο του μικρού Νίκου. Γύριζε στις δρόμους και έπαιζε το γεράκι. Και του έλεγε ο πατέρας του, άστο το γεράκι και να πας στο γυμνάσιο, να τελειώσει το γυμνάσιο. Αρχίσα να ζητάω στον πατέρα μου μια λίρα να μου πάρει να μάθω. Η μάνα μου θύμωνε. Ω, λιράρης,
το είχαν για κακό επάγγελμα. Και μια μέρα αποφάσισε ο πατέρας μου να ρωτήσει το δάσκαλο, το Δραμουντάνι. Και του λέει ο δάσκαλος, πάρε μου του κουπελιού τη λύρα, αφού τη θέλει. Και θα μου θυμηθείς μια μέρα. Και αναγκάζει τον μπαμπά του και του παίρνει τη λύρα. 12 ετών ο Νίκος Ξυλούρης αποκτά την πρώτη του λύρα. Οι κριτικοί λένε ότι η λύρα δεν διδάσκεται και ο Ξυλούρης σεβάστηκε την παράδοση. Η λύρα μαθαίνεται μόνη της. Με πέρανε. Θυμάμαι μια φορά που με πήραν σε ένα γάμο και εκεί που έπαιζα έμεινα στην καρέκλα. Γιατί ο γάμος είναι μια εβδομάδα στο χωριό. Το στεναγμό, το βλέμμα ή το δικό σου. Ο Ξυλούρης γίνεται ένα με τη λύρα και δεν θέλει πολλά για να είναι χαρούμενος. Να πάω μάτια σε ένα, να κάνεις μη. Εδώ μια εποχή τον λέγανε κλωσού. Ξέρεις είναι κλωσού. Γιατί όταν θέλα παίζει, του κλωσούσαν όλα τα παιδιά, όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, και γι' αυτό τον έλεγαν κλωσού. Εντάξει, πάει κλωσού που ξέρει τα πουλιά να τον ακούνε. Έφηβος ακόμη γράφει τα δικά του κομμάτια. Αυτό είναι του Νίκο το πρώτο κομμάτι που έγραψε στα 17 του χρόνια. Δεν κλαίνει δυνατές καρδιές. Ήταν πάρα πολύ ωραία εποχή. Η γάμη, τα πανηγύρια. Αισθανόμουν ελεύθερος. Δεν κλαίνει δυνατές καρδιές η μοίρα όταν συντερνεί. Μάνα μου, η μοίρα όταν συντερνεί. Θα μείνουμε κυρίες και κύριοι στο Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί εκεί ο Νίκος Ξυλούρης γνωρίζει τη γυναίκα της ζωής του, την 17χρονη τότε Ουρανία. Οι δύο νέοι έχουν να αντιμετωπίσουν το κατεστημένο της Κρήτης. Ο Ξυλούρης όμως κλέβει μια νύχτα την αγαπημένη του και την παντρεύεται. Κομμάτια από την άγνωστη ζωή του Νίκου Ξυλούρη. Η κοπέλα αφήνει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στους γονείς της και τον ακολουθεί στα ανόγια. Ο γάμος έγινε χωρίς νηφικό με καλεσμένους τους συγχωριανούς του Ξυλούρη. Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια ομορφή κύρα αρχοντήσα να σε χαρώ. Ο Ξυλούρης παίζει λύρα στα κέντρα του Ηρακλείου και στα πανηγύρια. Τις απόκριες βρίσκεται στο χωριό Βενεράτο. Είχε έρθει η ώρα του μεγάλου έρωτα. Στο χωριό μου τον είδα. Ήταν απόκριες και εκεί συναντηθήκαμε. Ο Νίκος ήταν νέος, εγώ νέα, εκείνος έπαιζε, εγώ χόρευα. Τα βράδια μετά το πανηγύρι οι νέοι έκαναν καντάδες στις αγαπημένες του. Γυρίζαν τα στενά και λέγανε μαντινάδες και από εκεί λέγανε ο τάδες νεαρός γαπά την τάδη κοπέλα από τις μαντινάδες. Αργότερα από εκεί που κάθε τόσο πηγαίναμε σε διάφορες γειτονιές περνούσαμε και από μια γειτονιά και ανακαλύψαμε τελικά πως είχε το προσωπικό ενδιαφέρον του. Δεν μιλούσαμε απλώς, ερχότανε. Κάθε βράδυ όταν δεν δούλευε περνούσε με τους φίλους του και έκανε κατάρα. Ήταν και άλλοι φίλοι που είχαν και αυτοί το αίσθημά τους. Οπότε πηγαίνουν να περνούσαν από καθένα την κοπέλα του. Και γνώρισε την Ουρανία Τελειόφθη Λυτσίου. Αυτή ήταν από το Βενεράτο. Και ήταν πλούσια, είχε ελιόφυτα, είχε καλή περιουσία. Ο Νίκος φτωχός, πολύ φτωχός. Το λιράκι δεν είχε, του βάλουνε κάτι τι. Αλλά δεν του βάνανε, πεινούσε. Είσαι το χρυσό δεντρί, κι γυάλες στα κλαδιά σου.
Δύο ολόκληρα χρόνια μετά τη γνωριμία, ο Ξυλούρης δεν είχε μιλήσει στην ουρανία παρά μόνο με τη μουσική του. Το κράτησε κρυφό για αρκετό χρονικό διάστημα. Τελικά ο νεαρός Ψαρονίκος ανοίγει την καρδιά. Πήγαινα εγώ. Θα υποδεχτώ μια φίλη μου στο λιμάνι και με είδε από κάπου καθόταν και ήρθε και μιλήσαμε. Μου μίλησε. Ανάμεσα στους δύο νέους υπήρχε ένα εμπόδιο. Ο Λιράρης ήταν φτωχός και η κοπέλα από ευκατάστατη οικογένεια. Αγαπήσει την ουρανία και λέει, μα οι γονείς μου δεν θα θένε. Γιατί είσαι ένας φτωχός, βγάνεις κάτι λίγα. Αλλά εγώ σε αγαπώ, σε θέλω και θα κλεφτούμε. Εντάξει, ουρανία, να κλεφτούμε. Και κλέβονται από το Ηράκλειο με είναι αμάξι, δεν ξέρω. Και εκεί που στο καφενεδάκι, από πάνω στη γωνία, εστρώσανε το κρεβάτι και τσιμίστηκε ο Νίκος με την ουρανία. Όταν αγαπάς μια κοπελιά και δεν σε θέλει, τι δικίζει. Δεν την κλέφτεις, αφού σε αγαπά κι αυτό. Την κλέφτεις και φεύγεις. Έτσι το κάνουμε εμείς τώρα. Η ουρανία έγραψε ένα γράμμα στον πατέρα της ώστε να γνωρίζει που βρίσκεται και έφυγε με τον άντρα της ζωής της. Κλεφτήκαμε 21 του Μάη και παντρευτήκαμε στις 22. Δύσκολη καιρή, δύσκολα όλα. Τότε να σπάσεις το κατεστημένο στην Κρήτη ήταν πολύ δύσκολο το 58. Είναι αξιολογότατη η γυναίκα, διότι παρά τη δυσκολία της εποχής προτίμησε το αίσθημά της, δηλαδή τον Νίκο που αγαπούσε, ήρθε λοιπόν σε μια μεγάλη οικογένεια, η οποία ναι με ήταν μεγάλη αλλά ήταν όλυδονη, γεμάτη καλοσύνη. Μετά την κλοπή, στα Ανόγια είχαν χαρές και στο χωριό της ουρανίας λύπες. Δεν θύμωναν οι δικοί μου μόνο. Όλη η κοινωνία πίστευε ότι πρόσβαλα τους πρόσβαλα. Ήκουσες αρετούσα μου τα θλίβερα ματάτα, ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιθιάς στη στράτα. Ωστόσο ο πατέρας της ανήλικης ουρανίας, παρά την οργή του, δεν άφησε εκτεθειμένη την κόρη του. Το ωραίο είναι ότι παρά το ότι δεν ήθελε ο πατέρας μου, όταν πήγαν το πρωί και του είπαν να υπογράψει για το γάμο μας, υπέγραψε. Δεν είπε, δεν πρέπει, είναι ανήλικη. Δεν με έκθεσε, δεν με πρόσβαλε. Το 1960 γεννιέται το πρώτο παιδί του ζευγαριού, ο Γιώργος. Και 6 χρόνια αργότερα το δεύτερο, η Ρινιό. Οι σχέσεις με το πατρικό σπίτι της ουρανίας αποκαταστάθηκαν λίγα χρόνια αργότερα. Κύκλου τα γυρίσματα πανεύω κατεβαίνουν και του τρόπου φορές ψηλά κι ωραίες τα βάθη πιένουν με του καιρού τα λάματα παναπαϊμό δεν έχουν μα στο καλό και στο κακό περίπατουν και τρέχουν. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε την περίοδο της Αθήνας και τη θρυλική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» στα χρόνια της Χούντας, τότε που οι εσαντζίδες είχαν στοχοποιήσει τον περήφανο κριτικό. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, όταν όλη η Ελλάδα τραγουδούσε «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς τους σκέπασε καπνός. Η ξενιτιά τα βρήκε αδερφωμένα. Σάβαρα κατρανέ μια ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέ, μια. Σημαντικό σταθμό στη ζωή του Ξυλούρη είναι η ιστορική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο», καλοκαίρι του 1973. Και αυτή λοιπόν είναι η παράσταση, θείασος Τζένις Καρέζη, Κώστα Καζάκου, Ιάκωβου Καμπανέλη, «Το μεγάλο μας
Τσίρκο, μια παράσταση βεβαίως που άφησε εποχή, συγκλονίζει το Πανελλήνιο εκείνη την εποχή που ζει κάτω από το δικτατορικό ζυγό. Ο Νίκος Τσιλούρης είχε πολλούς ενδιασμούς για την εμφάνισή του στο θέατρο. Το αποτέλεσμα όμως δικαίωσε αυτούς που επέμεναν να τραγουδήσει στη σκηνή. Η Μηχανή του Χρόνου εξασφάλισε λίγα αλλά πολύτιμα λεπτά από την ιστορική εκείνη παράσταση. Την περίοδο της Χούντας, ο Κώστας Καζάκος και η Τζέννη Καρέζη ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων μια ιστορική παράσταση, το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Τη μουσική συνθέτει ο Ξαρχάκος και με τον Καζάκο αναζητούν τον τραγουδιστή της παράστασης. Και λέγαμε να πάμε να βρούμε αυτό το παλικάρι, τον κριτικό, που η φωνή του τέριαζε σε όλη την γκάμα των τραγουδιών που ετοίμαζε ο Ξαρχάκος και που πηγαίνανε στα επεισόδια του τσίρκου. Όταν μου φώναξε στο σπίτι να πάω για να μου πήγε το τσίρκο, του λέω εγώ στο θέατρο δεν πάω. Λοιπόν, ωραία, του λέω εντάξει. Εγώ είμαι εδώ, μου λέει. Θα σκηνοθέτησε ο ίδιος. Και αρχίσαμε τη δουλειά της πρόβες. Σπουδαίος επαγγελματίας με ένα ήθος σπάνιο και για το χώρο μας. Και όταν αρχίσαν οι παραστάσεις το καλοκαίρι του 73, έγινε πανικός. Ο Ξυλούρης ξεπέρασε τις αναστολές του και απόλαυσε το ρόλο του. Δεν μπορούσα να διαμηθεί ότι θα έβγαινε. Εγώ δεν είμαι ηθοποιός. Τι δουλειά έχω? Όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά που ξεκίνησε και το ίδιο του άρεσε πάρα πολύ, αλλά και στο κοινό άρεσε ο ίδιος πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο Νίκος ήταν ένα πολύπλευρο μεγάλο ταλέντο. Το καλοκαίρι του 1973 γίνεται η πρεμιέρα. Ξυλούρης με την κριτική φορεσιά του μαγεύει το κοινό που με το αλάνθαστο κριτήριό του αποθεώνει τον ανογιανό ερμηνευτή. Θυμάμαι ότι όταν έβγαινε στη σκηνή με το μικρόφωνο τράβαγε το καλώδιο και έβγαινε από την κουίντα και διέσκιζε διαγώνια τη σκηνή να βγει στο προσκήνιο αριστερά με τα στιβάλια του, τα κριτικά, με τη χακή κοιλώτα και το μαύρο που κάμισε από πάνω με το κεφαλομάντιλο και έβγαινε και πήγαινε να περάσει, έκανε ο κόσμος όλο το θέατρο. Ανέβαινε πάνω και εσύ έτω το θέατρο από τα χειροκροτήματα. Ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναδεί σε άλλες παραστάσεις με μεγάλους συντελεστές. Ήταν ένα πραγματικά έτσι σαν ημίθεος. Και βέβαια είπε τραγούδια ανεπανάληπτα. Είμαστε τέσσερις δυνάμεις με συμφέροντα κοινά, με την διπλωματία, με την αστυνομία. Τραλαλα, τραλαλα, τραλαλα. Να
Ανάμεσα στους θαυμαστές του έργου και δεκάδες χωροφύλακες που δεν έχαναν με τίποτα την παράσταση. Μέσα στο θέατρο εν στολή, εκεί οι ουρές ήταν μέσα στους διαδρόμους, στο ταμείο μπροστά, μέσα στην αίθουσα την ώρα που παίζαμε στους διαδρόμους. Κατεβαίνει και κοιτάγα τον κόσμο, εν στολή, έτσι. Συμφορά. Η Τζέννη Καρέζη γοητεύτηκε από την ερμηνεία και το ήθος του Ξυλούρη. Η Τζέννη ήταν γοητευμένη με τον άνθρωπο αυτό και ήταν η Τζέννη πρωτοείπε ότι αυτός δεν είναι αυτός, είναι αρχάγγελος, έτσι, και του κόλλησε. Του κόλλησε αυτό. Και ήταν πράγματι, δεν ήταν πετυχημένο πολύ. Η παράσταση κρίθηκε εξόχως ενοχλητική. Οι πρωταγωνιστές οδηγήθηκαν στην ασφάλεια και η Καρέζη έμεινε 3 μήνες στη φυλακή. Σε λίγο ξέσπασε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν βαθύτατα δημοκράτης. Δήλωνε βενιζελικός και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 έσπευσε στο πλευρό των φοιτητών. Διαβάζουμε λοιπόν για τον Ξυλούρη 3 ημέρες τραγούδι στα κάγκελα του Πολυτεχνείου. Ανασύρουμε και μια φωτογραφία στο επόμενο δημοσίευμα. Είναι από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, το χρονικό το μαχών, η έφοδο στον Τάγκ και βεβαίως μια φωτογραφία. Ο Ξαρχάκος δεξιά και στο κέντρο βεβαίως ο Ξυλούρης. Τραγουδούν μαζί με τους φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο. Πότε θα κάνει ξαστεριά. Τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, τα έγραψε η ιστορία. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας γυρίγα, μας γυρίγα. Έχω γεννηθεί στα Νόια της Κρήτης. Παίζω λύρα, κριτικιά και τραγουδάω από 12 ετών παιδί και σιγά σιγά ήρθα και στην Αθήνα και με αγάπησε η νεολαία, ιδιαίτερως οι φοιτητές, και με την αγάπη και την υποστήριξη των φοιτητών ανέβηκα και με αγαπάει σήμερα όλο το κοινό της Ελλάδας. Πιο κοντά, που σκεμμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Τούτες τις μέρες ο άνεμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Στην καρδιά της Χούντας ο Ξυλούρης τραγουδά με νόημα. Πότε θα κάνει ξαστεριά. Ποτέ θα κάνει, ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Ποτέ θα φλεβαρίσει, ποτέ θα φλεβαρίσει. Να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου. Ο Ξυλούρης ήταν μία μορφή η οποία βοήθησε αρκετά με τη στάση του, με τα τραγούδια του, με την παρουσία του, αυτό που λέμε αντιδικτακτορικό κίνημα. Να κατεβώ, να κατεβώ στον ομαλό. Η φωνή του δονεί την νεολαία που εξεγείρεται ενάντια στο καθεστώς των συνταγματαρχών. Πήγα στην πόλη τις πόρτες σπάσαν οι οκτροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Μα γι' αυτό ο κόσμος, αυτό έψαχνε ο κόσμος. Άμα δεν ήταν η Χούντα μπορεί να μην πήγα στην πόλη οκτροί να μην έλεγε τίποτα παράδειγμα. Αλλά επειδή ήταν η Χούντα και ο Νίκος ήταν μπροστά και το έλεγε, το έλεγες και εσύ δηλαδή, το ζήταγες. Το Νοέμβριο του 1973 οι φοιτητές ξεσηκώνονται στο Πολυτεχνείο διεκδικώντας ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ο Ξυλούρης διεκδικεί και τραγουδά μαζί τους. Εκεί γύριζε όλος ο κόσμος του θεάτρου. Και ο Νίκος και ο κόσμος πολλής έμπαινε μέσα, τραγούδαγε, τον αποθεώνανε μέσα οι φοιτητές.
Στη φωτογραφία που δημοσιεύεται στον τύπο την επόμενη ημέρα της εισβολής των τάγκ στο Πολυτεχνείο διακρίνεται ο Νίκος Ξυλούρης ανάμεσα στους φοιτητές. Χθες το μεσημέρι ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Νίκος Ξυλούρης μετέβησαν στο Πολυτεχνείο και έμειναν για αρκετή ώρα μαζί τους. Στη φωτογραφία ανεβασμένη στον εξώστη του κεντρικού κτηρίου τραγουδούν μαζί με τους φοιτητές «Πότε θα κάνει ξαστεριά», γράφει η Λεζάντα. Τραγούδα ή θυμάμαι το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Γινόταν χαμός. Ήταν σίγουρα ένα πρόσωπο χαρακτηρισμένο, έτσι, με την έννοια δηλαδή ότι ήταν ένας δημοκράτης και μόνο η καταγωγή του αρκούσε, ας πούμε, για να τον καταστήσει ύποπτο στα μάτια της Χούντας. Δίπλα στον Ξαρχάκο και τον Ξυλούρη και άλλοι καλλιτέχνες συμπαραστάθηκαν στην νεολαία. Μην νομίζετε ότι στείλαμε πάλκα και τραγουδάγαμε. Ένα μικρόφωνο παίρναμε και λέγαμε ένα τραγούδι, έτσι και τέλειωνε. Ένα πιάνο υπήρχε εκεί πέρα και στα σκαλιά απ' έξω και άλλες μέσα στα αμφιθέατρα κλπ. Όποιος μπορούσε έμπαινε μέσα. Ήταν εμπόλεμη κατάσταση, δηλαδή ήταν η μέρα συναυλίας. Ο Ξυλούρης με αυτήν τη φωτογραφία θα μπορούσε να διεκδικήσει αντιστασιακές δάφνες. Ήταν ένας ήρωας για τον πολύ τον κόσμο. Και του λέω πώς νιώθεις γι' αυτό και θα διαβάσω κάτι που μου είχε πει επιλέξει. Τίποτα δεν πρόσφερα εγώ. Άλλοι έδωσαν τα πολλά στην επταετία. Και λυπάμαι που δεν ακούστηκαν ποτέ όλοι αυτοί. Δυστυχώς δεν τους συζητάνε τους ήρωες. Γιατί? Αντιθέτως, πόσοι άλλοι εκμεταλλεύτηκαν μια κατάσταση και έκαναν αυτοί τους ήρωες. Αυτά μου είχε πει. Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια κι αγριμάκια μου, λάθια. Η παραδοσιακή κριτική μουσική αναδείχθηκε μέσα από το έργο του Νίκου Ξυλούρη. Και όμως οι δισκογραφικές εταιρείες στην αρχή δεν πίστεψαν στη μοναδική αυτή φωνή και χρειάστηκε πολιτικό μέσο για να βγει ο πρώτος δίσκος. «Στα χρόνια της Κρήτης» ήταν ο τίτλος. Και η αμοιβή του Ξυλούρη μόλις 150 δραχμές. Ο αρχάγγελος της Κρήτης, όπως χαρακτηριστικά τον είχε βαφτίσει η Τζένι Καρέζη, είναι ο άνθρωπος που ανέδειξε τα ριζίτικα τραγούδια. Για την ερμηνεία του βραβεύτηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα 22 του χρόνια ο Νίκος Ξυλούρης προσπαθεί να ηχογραφήσει παραδοσιακή μουσική της Κρήτης. Πήγε ο Νίκος πέρα, τύψε την πόρτα και μίλησε με το Μάτσα. Και δεν του έδωσε να κάνει δίσκο, γιατί νόμιζε αυτός ότι δεν θέλει να ανταποκριθεί απάνω στις πουλήσεις. Οι ειδικοί των δισκογραφικών εταιριών δεν πίστεψαν στην παραδοσιακή μουσική. Πίστεψε όμως η Κρήτη και ο Παύλος Βαρδινογιάννης. Την γύρθηκε ο Βαρδινογιάννης, ο Παύλος, ότι άμα δεν πουλήσει θα πληρώσω εγώ τα έξοδα. Και πάντα ο Βαρδινογιάννης όλη τη ζωή του Νίκου τον υποστήριζε. Στον πρώτο δίσκο του Νίκου Ξυλούρη τον συνοδεύει στην ερμηνεία η γυναίκα του Ουρανία. Μια μαύρο φω, μαύρο φόρο θα περνά. Μια μαύρο φω, μαύρο φόρο θα περνά. Αντίζουν τα λουλούδια, ο καμαλαμάν. Αντίζουν τα λουλούδια, φροντίζουμε βοδιά. Δεν έβαλαν τραγουδίστρια να κάνει φιλικά στον Νίκο. Εγώ με τον Νίκο στο σπίτι τραγουδούσαμε μαζί, τα λέγαμε. Και έτσι έκανα εγώ τα φιλικά. Το ερώτημα αν πούλησε ο δίσκος φυσικά είναι ρητορικό. Πούλησε ακόμα τώρα και μπουλάει. Μόνο σε μια ελαφρινή πυρηνικό πουλά μου κι όμορφη μαύρο φορά μισό το πουλά μου. Αγριμια κι αγριμάκια μου,
γυμνιακιά, γρυμάκια μου. Λάφια να λάφια μου, με ερωμένα να με ρωμένα πεστέ. Ζήτηκα ότι είναι τραγούδια της τάβλας, του δρόμου, της χαράς, της λύπης. Τα τραγουδούσε ο κρητικός λαός στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς. Και έχουν και αλληγορική σημασία. Δηλαδή, το Αγρίμια και Αγριμάκια μου δεν λέει τα αγρίμια και τα ελάφια, λέει για τους αντάρτες που ζούσαν τότε στα σπηλιαράκια του βουνού, στους γκρεμνούς. Και πολεμός είναι για την ελευθερία. Ο δίσκος «Ριζίτικα» του Γιάννη Μαρκόπουλου, με ερμηνευτή τον Νίκο Ξυλούρη, αποτελεί σταθμό στην ελληνική δισκογραφία. Στο φεστιβάλ του Σανρέμου αποσπά την πρώτη διάκριση και βραβεύεται από την Γαλλική Ακαδημία. Ο δίσκος όμως κυκλοφορεί στο εξωτερικό χωρίς να αναγράφεται το όνομα του Ξυλούρη στο εξώφυλλο. Στο πρώτο δίσκο εγγράφεται, στο δεύτερο, σε αυτόν που στείλανε βραβεύτηκε, δεν υπάρχει. Μα γι' αυτό έγινε άλλαχτη και το εξώφυλλο. Αυτή είναι η πρώτη καλλιτεχνική απογοήτευση του Νίκου Ξυλούρη. Ο Ξυλούρης ήταν σε όλα του σεμνός, αν και γνώριζε τη δύναμη της φωνής του. Ο Νίκος είχε ένα χάρισμα από τη φύση, δεν ξέρω από πού ήταν, που ό,τι τραγούδαγε σου το φύτευε και σου το βάζε μέσα σου. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους στίχους μπορεί να είναι κι από αίμα. Τραγούδαγε αυτά τα κόκκινα σημάδια μπορεί να είναι και από αίμα στους τοίχους και κοίταζαμε εμείς τα αίματα να δούμε αίματα στον τοίχο. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Προσωπικά εγώ έχω μια δυσκολία και το εξομολογούμε. Έχω πει τραγούδια όλων των Αγίων τραγουδιστών, του Νίκου δεν μπόρεσε ποτέ να πω. Φύσα αεράκι, φύσα με, φύγα μιλώνησα με, να μπω στην κρίση. Και έπαιζε λίρα, άλλος που αυτό μιλούσαν και έλεγε, κοίτα λέει, θες να τους κάνω τώρα να νιστάξουνε. Λέγε του Ζαχάρη και του Γιάννη. Και έκανε, έπαιζε πιο σιγά, πιο σιγά, πιο σιγά. Θες να τους κάνω τώρα να κάψω το μαγαζί. Άρχισε, δηλαδή, το ξέρω ότι επηρεάζει τον κόσμο. Από πριν ακόμα πάει σε αυτά τα πράγματα. Από τη λίρα. Και τα τραγούδια που τραγούδησε είναι ζωντανά στη συνείδηση του σημερινού ελληνικού λαού, του σημερινού νέου, του σημερινού εργαζόμενου ανθρώπου. Σα πίκρα με να σύννεφα, σαν άστρα παγωμένα. Σε λίγο τα χρόνια της μεταπολίτευσης, η περιπέτεια της υγείας του και η απρόβλεπτη συνάντηση με τον κιθαρίστα των Beatles, τον George Harrison. Κοίτα με μια φορά μάτια μου ένα καιρό, όμορφη κυρά αρχόντισα να σε χαρώ. Με μια μικρό παντρεμένη κόρη ξαρτή, βράδυ πρωί.
Τα χρόνια της μεταπολίτευσης, η φωνή του Νίκου Ξυλούρη κυριαρχεί στα σοκάκια της Πλάκας. Εκεί, στις μπουά της περιοχής, συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές. Μία φύση από εκείνη την περίοδο είναι αυτή εδώ, ο Ξυλούρης με την Μαρίζα Κοχ. Η Πλάκα στις ημέρες του γίνεται καλλιτεχνικό κέντρο, σημείο αναφοράς για τους μουσικόφιλους και την νεολαία, οι οποίοι γρήγορα βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών που έχουν καταλάβει με τα τάγκ στην εξουσία. Μάλιστα, ο Πατακός έκανε έφοδο στο κέντρο που τραγουδούσε ο Ξυλούρης και 40 νέους τους μάζεψε και τους κούρεψε για παραδειγματισμό. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Ήταν παιδί στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Την περίοδο της Χούντας ο Ξυλούρης εμφανίζεται στην Μπουατλίδρα. Ο κόσμος έξω ουρά να περιμένει για να ακούσουν τον Ξυλούρη σε μουσική πάντα του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Θυμάμαι πολλά βράδια η γυναίκα μου στο δεύτερο πρόγραμμα έφευγε και πήγαινε να ακούσει τον Ξυλούρη. Του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν κοντά η Μπουάτ, εγώ αρχόντισα ή Ζουμ, ο Νίκος Λίδρα ή αρχόντισα. Και πήγαινε πολλά βράδια λοιπόν εκεί να ακούσει τον Ξυλούρη. Του άρεσε πάρα πολύ. Ποιος θα σου δώσει αγάπη μου το γράμμα που είχα τάξει. Ποιος θα σου δώσει αγάπη χατάξει. Τα ριζίτικα ήταν από τη φύση τους επαναστατικά τραγούδια που το κοινό τα είχε ανάγκη στα χρόνια της καταπίεσης. Ο κόσμος συνοστίζεται για να μεταλάβει μέσα σε αυτούς τους χώρους, ας πούμε έτσι, γιατί όπως σας είπα, ο Ξυλούρης ιερουργούσε κατά έναν τρόπο. Στην Μπουάτ, η Εάτεσα έστελνε καθημερινά άνδρες που τρομοκρατούσαν την νεολαία. Και δεν ήταν όπως σήμερα που αυτά το αντάλλο ξεφεύγεις, κάνεις διαμαρτυρίες, φωνάζεις. Τότε σε παίρνανε και χανόσουνε. Είχε κουρέψει ο Πατακός από τη Λίδρα 40-50 άτομα φοιτητές, το ξέρετε αυτό? Επειδή λέγανε επαναστατικά τραγούδια, το πότε θα κάνει ξαστεριά και τέτοια, τη στείλανε απ' έξω και μια μέρα του μάγκωσε και του σκόσανε μέσα και του κουρέψανε και λέει: ήταν φοιτητέ. Λέει: εγώ σα έλεγα, έχετε την, πώς τη λένε, την αναβολή για να σπουδάσετε, όχι για να κάνετε συλλαλητήρια. Και του κούρεψε, του έστειλε φαντάρου. Η Χούντα έκλεισε την Μπουάτ. Τον Ξυλούρη όμω δεν τον ακούμπησαν. Στείλανε τον Νίκο ένα χαρτί στο σπίτι να πάει στο Μάλιο. Στην Μπουμπουλίνα. Και μόλις πάει στην Μπουμπουλίνα, τον βλέπει ένας αστυνομικός, ο Γιώργης Παπαδάκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός, στο φύλακα, εκεί, πήρε τους εκεί. Και του λέει: καλώς τον Νίκο, τι κάνεις τον Νίκο εδώ? Αλλά δεν ξέρει, λέει: έφυγα, λέει, μου στείλανε ένα χαρτί. Ναι, έλα μαζί μου. Δεν ήταν ένας αστυνομικός, του λέει: τι κάνουμε, λέει. Οι αστυνομικοί καταλάβανε γιατί τον ήθελε ο Μάλιος. Έλα μαζί μου, τον ριβάνε στο ασανσέρ. Πάρε το δρόμο και φύγει και μην ξαναπατήσεις. Πες ότι δεν έλαβες κάτι. Πες ότι δεν σου το δώσανε. Και το βγάλαν έξω. Ο Γιώργης ο Παπαδάκης και άλλος ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του. Χωρίς φιλήν εζητήσα. Το 1973 συνεργάζεται με τη Μαρίζα Κοχ στην Μπουάτ από Σπερίδα. Θυμάμαι και από το καλοκαίρι, κάθε πρωί επέστρεφαν άνθρωποι από την προηγούμενη παράσταση για να αναζητήσουν τα παπούτσια τους, γιατί ήταν τόσο ο κόσμος που παπούτσια και τσάντα ήταν όλα σε έκθεση την άλλη μέρα το πρωί για να βρει καθένας τα δικά του. Βάζαν τις πόρτες τα Σαββάτα για να μπουν μέσα. Έτσι κάναμε δύο παραστάσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή τι κόσμος μαζευόταν και ποιος ήταν ο ενθουσιασμός. Ένα βράδυ που ήταν πάρα πολύ γεμάτο, ειδικά από νέα παιδιά, έβρεχε πολύ έξω. Αυτό ήταν παλιό και το είχαν φτιάξει ο Νίκος με τη Μαρίζα. Και από τα πολλά νερά που ήταν στη στεγή,
τελικό σε μια γωνιά άρχισε να πέφτουν τα νερά μέσα, αλλά όχι λίγα, πολλά νερά. Και εκεί η Μαρίζα και ο Νίκος τρέχεσαν το πρόγραμμα. Τα νερά τρέχανε από τη γωνία, ο κόσμος καθότανε, ήταν πολύ νέοι. Και αυτοί συνεχίζανε και τραγουδούσανε και τελειώσαν το πρόγραμμα. Σκραβώθηκα εδώ, διότι μέσα στην μπουράτη, στα φώτα, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Είναι όμως που μ' αγαπάει το κοινό τόσο πολύ, που λυπάμαι να τα εγκαταλείψω και να πάω στην Κρήτη. Χειμώνας 1978-1979. Η τελευταία καλλιτεχνική προσπάθεια του Ξυλούρη στην Πλάκα. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η αρρώστια του στέλνει τα πρώτα μηνύματα. Θα ακολουθήσει μια δύσκολη περίοδος. Τότε ο Ξυλούρης θα έχει μια απρόβλεπτη συνάντηση. Στο Πόρτο Ράφτη θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον George Harrison. Ο κιθαρίστας των Beatles έχει επιλέξει την Ελλάδα για χορτοφαγία, που τότε ήταν πολύ της μόδας. Γνωρίζονται και αμέσως μιλούν τη γλώσσα που γνωρίζουν και οι δύο, τη γλώσσα της μουσικής. Ο ένας κιθάρα και ο άλλος λύρα. Έπαιξαν μαζί για πρώτη και τελευταία φορά. Ο περήφανος κριτικός έφυγε λίγους μήνες αργότερα, το Φεβρουάριο του 80, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Το μυαλό του και η σκέψη του ήταν εδώ, στα νόγια. Έκανε ένα βήμα που δεν κοιμηθήκαν όλοι. Άσχημος βήμας, εγώ τώρα τον ήμουν τον λοιπόν. Και έλεγα, συντουλούς μου έλεγα, κακός βήμας, άσχημος βήμας είναι αυτό, και πήγε το κακό στο μυαλό μου εμένα. Έβαλε ο Θεός σημάδι, παλικάρι στα σφακιά, η μανούλα του στον Άδη τράβηξε μια χαράκια. Θεωμένια ξέχασες ο τρόπος που μια μέρα προσπάθησε να τραγουδήσει μέσα στο Memorial το Αγρίνιο και Γκριμάκια μου. Ήταν σε μια στιγμή, πήγαινε τείχο-τείχο και προσπάθησε να τραγουδήσει με έναν μοναδικό τρόπο, που θα μείνει ευσμόνητος. Αυτή η στιγμή δεν βγήκε ποτέ από το μυαλό μου. Όσο μπορούσαν, πήγαινε και πήγανε. Με μαύρα μαντήλια, με μαύρα ποκάμισα τότε. Στα αεροδρόμια θυμούμαι ότι γυρίζαμε, με στελέχανε. Στον Νίκο τη Γεθία είστε. Έβαλω Θεό σημάδι, παλικάρι στα σφακιά, κι ο πατέρας του στον Άδη άκουσε με μια του φεγγιά. Της γενιάς μου βάζει. Ήταν μια σκουπιδιάρισα και έκλειγε. Και ρωτούμε, γιατί κλείσεις. Του να γνωρίζει τον Νίκο. Του κάνει έτσι. Δεν πήγε ποτέ από εδώ σε ταξίδι να περάσει από εδώ από το αεροδρόμιο για να μην μου δώσει το χέρι ένα χιλιάρικο. Κάθε φορά που θέλω να φύγει, θα πάω να τον χαιρετήσω, να του πω Νίκο, καλωστραφή ανάγκης, μου δίνεις ένα χιλιάρικο. Δεν ξανακάνω σταυρό στη ζωή μου, αφού δεν υπάρχει Θεός. Αυτό είναι αυτό να είναι, αλλά δεν υπάρχει Θεός, δεν ξανακάνω σταυρό. Καθένας, όπως έλεγα, έχει την καρέκλα του. Κι άμα φύγει είναι κενή, δεν κάθεται κανείς άλλος. Υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχει ευχαρίστηση. Δόξα να έχει ο Θεός που είναι καλά. Αλλά ο άνθρωπός μου δεν υπάρχει. Η καρέκλα είναι κενή.